Όπως την Μάγδα την Περιβολάρ. Γεια σας και από εμένα. Έρχομαι από το Δίκτυο Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων από τη Θεσσαλονίκη. Και επειδή έχουν μπει ήδη κάποια στοιχεία, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αξονίσουμε και να δούμε τρία βασικά στοιχεία τα οποία διαπερνούν όλες αυτές τις συλλογικότητες που καταπιάνονται με τόσο σημαντικά ζητήματα όπως η επισφάλεια και η ανεργία. Και αυτό έχει να κάνει με τις ίδιες συνθήκες σε σχέση με την ανεργία και την επισφάλεια και το πώς αυτά διαπλέκονται. Δεύτερον, έχουν να κάνουν με το ρόλο που καλούνται να παίξουν αυτές οι συλλογικότητες στο σήμερα απέναντι σε αυτή την κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Και τρίτον, με τον ίδιο το ρόλο που καλείται, θέλοντας και μη, η γενιά μας να παίξει και πώς αυτό συμβάλλουν αυτές οι συλλογικότητες όπως είμαστε και εμείς στο δίκτυο. Καταρχάς, έχει γίνει παραδεκτό και από τους προηγούμενους ομιλητές ότι υπάρχει μια άμεση συσχέτιση τόσο της ανεργίας όσο και της επισφάλειας και αυτής όλης της αναλλαγής, την οποία φαίνεται να είναι μια αναπόδραστη πραγματικότητα στο σήμερα. Βλέπε προγράμματα κοινοφελή και βάουτσερ, βλέπε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται, βλέπε η μαύρη εργασία, βλέπε η μη απασχόληση στον επισητισμό ή στις διάφορες εμποροϋπαλληλικές επιχειρήσεις. Διαμορφώνεται λοιπόν μια κατάσταση που διαμορφώνει και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ίδιων των εργαζομένων. Εγώ θα μιλήσω με ένα προσωπικό παράδειγμα. Εγώ, για παράδειγμα, εργάζομαι μαύρα αυτή τη στιγμή. Το ρομίσθιο μου στην αρχή του μήνα, του Σεπτέμβρη, που ξεκίνησα να δουλεύω, ήταν αυξομοιούμενο με βάση τις ημέρες του μήνα. Δηλαδή, δεν μιλούσαμε για ένα σταθερό μισθό, κάτι το οποίο δεν μου το είχαν πει εξ αρχής και μου πήρε 2 μήνες να το ανακαλύψω λόγω των μη σταθερών ημερών που δούλευα. Και για κάτι το οποίο θεωρούσα τόσο δεδομένο, έπρεπε να πάω και να το πω. Δεν θα έλεγα διεκδικήσω, γιατί δεν έχω και συναδέλφους για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Θα έπρεπε ωστόσο να πάω να πω και να ζητήσω κάτι πολύ αυτονόητο, το οποίο είναι να έχω ένα σταθερό μισθό. Από εκεί και πέρα, εγώ τον Ιούνι θα βρεθώ άνεργη, θα πρέπει να ψάξω για μία άλλη απασχόληση μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσω να καλύψω τα έξοδά μου και θα να περιμένω και να προσεύχομαι να με πάρουν σε κανένα κοινοφελή, το οποίο μάλλον είναι και κάπως δύσκολο να γίνει στη Θεσσαλονίκη, που είναι τόσο ευρύ το φάσμα της ανεργίας και τόσο πολλά τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρείς για να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αυτό για μένα έχει να λέει κάτι πολύ σημαντικό για τη γενιά μας και για το πώς καλείται στο σήμερα να δουλέψει. Πρώτον, μιλάμε για τη συγκρότηση ενός νέου τύπου εργαζομένου. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει περιγραφεί ήδη σε άλλες χώρες και δεν πιάνει μόνο τη νέα γενιά, δεν έχει να κάνει δηλαδή με την ηλικία, έχει να κάνει πολλό δε μάλλον με τις ίδιες τις σχέσεις που πάνε να παγιωθούν. Δεύτερον, δημιουργεί στο σήμερα μία διπλή ταχύτητα στα μέρη στα οποία δουλεύουμε. Είναι μια ταχύτητα των παλιών και με το παλαιό καθεστώς εργαζομένων, η οποία όμως ταχύτητα συνεχώς συμπιέζεται και ο κόσμος αυτός συνεχώς μένει εκτεθειμένος σε αυτές τις νέες εργασιακές σχέσεις, γι' αυτό και η βεντάλια ανοίγει. Και έχει να κάνει και με τη δεύτερη ταχύτητα, αυτή των ανθρώπων που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας και έχουν ήδη πάνω στην πλάτη τους ένα σύμφωνο πρώτης απασχόλησης και όλες αυτές τις συνθήκες που έχουν ήδη περιγραφεί. Μιλάμε δηλαδή για μια τομή κατά την οποία ένας εργαζόμενος, ο οποίος καλείται ανά 5 μήνες να αλλάζει δουλειά, θα πρέπει και ανά 5 μήνες να αλλάζει χώρο στον οποίο απευθύνεται για να μπορεί να διεκδικήσει κάποια βασικά δικαιώματα. Και μιλάμε και ότι αυτός ο εργαζόμενος μπορεί ακόμη και να μην έχει κάπου να συνδικαλιστεί, να μην έχει δηλαδή ένα σωματείο το οποίο να τον καλύπτει ή να μην έχει καθόλου σωματείο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εμποροϋπαλλήλων, στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, η γραμμή η οποία υπάρχει δεν μπορεί να καλύψει και φαίνεται ότι δεν παίζει και πρωτεύοντα ρόλο. Για παράδειγμα, στις συνθήκες που υπάρχουν στα public, βλέπε την επιστολή που έστειλαν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα. Δεν παίζει ένα πρωτεύοντα ρόλο σε μία σειρά ζητημάτων τα οποία ανοίγονται. Ένα δεύτερο παράδειγμα μπορεί να είναι για τη Θεσσαλονίκη ο φούρνος του Λάμπρου και το πώς, ας πούμε, το σωματείο δεν έδωσε την απαραίτητη κάλυψη, αλλά ευτυχώς υπήρχε εκεί το σχήμα το οποίο πήγε, ας πούμε, να διεκδικήσει και να βγει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Για μένα αυτά διαμορφώνουν μία συγκυρία στην οποία κάνει και αναγκαία την ύπαρξη τέτοιων συλλογικοτήτων. Γιατί ακριβώς ο ρόλος αυτών των συλλογικοτήτων έχει να κάνει με τον ενδιάμεσο, με ένα μεταβατικό, ας πούμε, με ένα ενδιάμεσο στάδιο, στο οποίο
καλείται να προσεγγίσει, να έρθει για πρώτη φορά με μια πρωτότυπη, παρότι 8 χρόνια, ωστόσο πρωτότυπη συγκυρία για το πώς δεν μιλάμε για τον επίσημο και παραδεδομένο τρόπο, την πεπατημένη που μπορεί να υπάρχει στο συνδικαλισμό, που μπορούμε να δούμε επιτυχημένα παραδείγματα στους δασκάλους, για παράδειγμα. Ωστόσο, καλείται λοιπόν να καλύψει αυτό το κενό και καλείται να βρει τρόπους να προσεγγίσει με έναν ουσιώδη τρόπο όλο αυτό το εργατικό δυναμικό, στο οποίο εντασσόμαστε και εμείς οι ίδιοι, για να μπορέσει με έναν τρόπο να δείξει ότι δεν είναι θέμα της μίας εργαζόμενης που θα βγάλει την επιστολή στα public, δεν είναι θέμα της μίας εργαζόμενης που θα βγάλει την επιστολή στα H&M, είναι θέμα τελικά ολόκληρης της γενιάς μας και με έναν τέτοιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζετε και να παλεύετε σε αυτές τις συλλογικότητες. Εμείς έχουμε κάνει θετικά βήματα, θα έλεγα, αυτό το χρόνο σε σχέση με το πώς μπορούμε να έρθουμε σε αλληλεπίδραση με αυτόν τον κόσμο και να πλουτίνουμε και την κουβέντα με, με τη δική μας εμπειρία και τα δικά μας παραδείγματα. Το ένα ζήτημα έχει να κάνει με τον ΟΑΣΤ. Για μας στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν δεδομένο ότι οι συγκοινωνίες για τους ανέργους θα είναι χωρίς αντίτιμο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε πολύ πριν από κάποια χρόνια να πάρουμε ως δίκτυο κάποιες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε μέσα από μαζικές παραστάσεις, μέσα από μάζεμα των προστήμων, να καθιερωθεί ένα ραντεβού το οποίο θα μπορεί να πηγαίνει και να απαιτεί να σβήνει τα πρόστιμα τα οποία έρχονται στη δική μας γνώση, προφανώς, όχι όλα τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα τα οποία όμως έρχονται στη δική μας γνώση και αφορούν τον κόσμο της ανεργίας. Αυτό ήταν ένα κομβικό ραντεβού το οποίο στην αρχή είχε πάρα πολλές δυσκολίες και είχε και σύγκρουση στο εσωτερικό του. Τώρα πλέον έχει γίνει ένα καθιερωμένο ραντεβού το οποίο είναι γνωστό και στον κόσμο της πόλης και αποτελεί και ένα κομμάτι το οποίο έκανε και το δίκτυο γνωστό προς τα έξω. Ωστόσο, έχουμε αναγνωρίσει και νομίζω ότι είναι σημαντικό στοιχείο το ότι αυτό δεν μπορεί να καθιστά μια συλλογικότητα, ένα γραφείο παροχών το οποίο θα πηγαίνει να διεκδικεί εκείνη κάποιες επιμέρους παροχές. Δεν είναι αυτό το στίγμα που βάζουμε, γιατί κάθε φορά γίνεται η μαζική παράσταση. Είναι όμως ένα ερώτημα το πώς αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έρχεται να σβήσει το πρόστιμό του, το πώς μπορείς να το συγκροτήσεις και να τον κρατήσεις σε σχέση με το πώς θα παλέψει 5-10 πράγματα και θα τα παλέψουμε μαζί, 5-10 πράγματα στον χώρο που δουλεύει, στον χώρο που θα δουλέψει και ευρύτερα στον τρόπο που ως νέα γενιά ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλο αυτό, με όλη αυτή την κατάσταση. Το δεύτερο σημείο που αφορά και πάλι την ανεργία έχει να κάνει με το ποινολόγιο. Δεν θέλω να επεκταθώ και να περιγράψω πάλι τη συνθήκη του ποινολογίου. Θέλω μόνο να τονίσω ότι ένα κομβικό σημείο του έχει να κάνει με το πώς έρχεται να παγιώσει και να κλειδώσει από κοινού με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο τέτοιες συνθήκες ως αναπόδραση στην πραγματικότητα. Ωστόσο, μέσα από τις παρεμβάσεις που εμείς κάναμε, πήραμε μια πολύ σημαντική εμπειρία. Γιατί από τη μία το ποινολόγιο ήταν κάτι και γενικά ζητήματα για τα επιδόματα, για το ποινολόγιο, για διάφορες πτυχές των προγραμμάτων του ΑΕΔ. Μπορεί κάποιος κόσμος να μην ήξερε, να ενδιαφερόταν και να υπήρχε μια πολύ καλή κουβέντα σε σχέση με το τι είναι και το τι θα φέρει και το τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Ωστόσο δεν υπήρχε ένα ακριβές ραντεβού, το οποίο να μπορεί ας πούμε να αποτελέσει και ένα το πολιτικό πρόταγμα, γιατί όσον αφορά το ποινολόγιο μιλάμε για ένα πολιτικό αίτημα στην ουσία του και όσον αφορά ευρύτερα την ανεργία, αν τη δούμε ξεκομμένη από την επισφάλεια, πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γοργά στο ότι μιλάμε για ένα πολιτικό αίτημα στο σήμερα. Δεν υπήρχε αυτή η δυναμική και αυτό το ρεύμα το οποίο θα μπορούσε να βγει μπροστά και να απαιτήσει να πάρθει πίσω το ποινολόγιο. Αυτό σημαίνει για μένα ότι υπάρχουν βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τη συγκρότηση όλου αυτού του ρεύματος, το οποίο θέλουμε να εκφράσουμε και να λέμε ότι είναι το ρεύμα της νέας γενιάς. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει τόσο με τα κοινοφελή, όσο κυριότερα για μας στη Θεσσαλονίκη, με το κομμάτι όλο αυτό των μικρομάγαζων, γιατί έχουν βγει διάφορες επιστολές, τόσο για τα H&M, τόσο για τα Public, όσο για τα Media Mart. Υπάρχουν μια σειρά χώρων όπου μιλάμε για απόλυτη αυθαιρεσία στο πώς μπορεί να εναλλάσσονται πόστα, να υπάρχουν κάμερες καταγραφικές, να αλλάζουν μαγαζιά ανά την Ελλάδα. Υπάρχει μια διαδικασία στην οποία εμείς το ακούγαμε από έξω, αλλά ωστόσο, όσο δεν υπήρχε ένας εργαζόμενος που να δουλεύει εκεί πέρα και να το ξέραμε, μιλούσαμε γι' αυτό χωρίς να είμαστε σε αυτό.
ήταν πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι με το οποίο πρέπει να αναμετρηθούμε πιο συγκροτημένα και να βγάλουμε πιο συγκεκριμένα πολιτικά συμπεράσματα σε σχέση με το πώς μπορούμε να μοιράζουμε, να μιλάμε και τελικά να είμαστε κομμάτι του κόσμου αυτού, ο οποίος δουλεύει υπό αυτές τις συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στις παρεμβάσεις που κάναμε στην αρχή η φοβικότητα ήταν μεγαλύτερη δική μας σε σχέση με το πώς θα δώσουμε αυτό το κείμενο και το πώς θα μιλήσουμε σε αυτόν τον εργαζόμενο, ο οποίος μπορεί να έχει δίπλα του τον επιτηρητή. Παρά του ίδιου του εργαζόμενου, ο οποίος τελικά έπαιρνε το κείμενο, ο οποίος τελικά το διάβαζε το κείμενο εκείνη την ώρα ή μας έλεγε ότι θα το διαβάσω σε λίγο γιατί τώρα έχω να κάνω αυτή τη δουλειά, ή μπορεί να μας έλεγε ότι εγώ καλύπτομαι από το σωματείο να απεργήσω 17 Μάη. Και τελικά φάνηκε ότι έχουμε το περιθώριο να μπούμε σε αυτά όλα τα καταστήματα, να μιλήσουμε με τους εργαζομένους και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να αποτελέσουμε κομμάτι και τελικά σε έναν βαθμό να εκφράσουμε ή να βοηθήσουμε ή να λειτουργήσουμε συνεπικουρικά. Είναι λογικό σε ένα μαγαζί στο οποίο δεν έχουμε ξαναπάει να μην ξαφνικά να μην σειραίουν τα πλήθη σε σχέση με το πώς μπορεί να μας απευθυνθεί κάποιος επειδή απέλυσαν 5 εργαζομένους. Είναι όμως και ένα πολιτικό στοίχημα ταυτόχρονα για όλες αυτές τις συλλογικότητες το πώς θα καταφέρουν να εδραιώσουν μία σταθερή σχέση με τους εργαζομένους, το πώς θα καταφέρουν να εδραιώσουν μία σχέση εμπιστοσύνης έτσι ώστε να μπορέσουμε την επαύριο να πούμε ότι θα είμαστε κομμάτι των κινητοποιήσεων και ότι θα βοηθήσουμε, θα είμαστε ζωτικό κομμάτι των κινητοποιήσεων που θα γίνουν σε ένα μαγαζί όπου απολύονται οι ταμείες για το public, γιατί ήταν με την παλιά συνθήκη όπου έπαιρνε 700 ευρώ και θέλουν να επαναπροσληφθούν με τη νέα συνθήκη με τα 400 ευρώ. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι και μόνο μέσα από τέτοιες παρεμβάσεις και τέτοιου είδους ανοίγματα και σταθεροποίησης, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η σταθερότητα με την οποία υπάρχουμε σε τέτοιους χώρους. Σταθεροποίησης λοιπόν των σχέσεών μας, έτσι ώστε να πούμε ότι παίρνουμε την πρακτική, βγάζουμε την πρακτική ενώ της παρέμβασης ή μια πιο δυναμικής κινητοποίησης, βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και προχωράμε σε αυτό που βερμπαλιστικά λέμε για το πώς θέλουμε μόνιμες και σταθερές σχέσεις. Δεν θέλουμε να απολύεται ο κόσμος. Δεν θέλουμε αυτή την ανακύκλωση μεταξύ ενεργίας και επισφάλειας. Στο πώς αυτό, εκτός από το να το περιγράφουμε με έναν λεκτικό τρόπο, θα μπορέσουμε να μετρήσουμε και βήματα στο ειδικό του κομμάτι, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε αυτό να το συζητήσουμε με τους ίδιους τους εργαζομένους ανά τους χώρους και στο πώς θα μπορέσουμε τελικά να κάνουμε κάτι από κοινού και να δούμε πώς τελικά μπορούμε να συγκροτήσουμε αυτό το την πολιτική ομπρέλα, θέλετε να την πείτε, το πολιτικό ρεύμα, θέλετε να το πείτε. Δεν έχει σημασία τόσο η λέξη που θα χρησιμοποιήσουμε, έχει όμως απόλυτη σημασία το πώς μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και να προχωρήσουμε στη συγκρότηση αυτού του είδους του πολιτικού αιτήματος που θα λέει ότι διεκδικούμε να δουλεύουμε με αξιοπρεπείς όρους και ότι διεκδικούμε να έχουμε θέσεις οι οποίες δεν θα περιμένουν στην γωνία για να αλλάξουν και να βρεθούμε και πάλι στο κομμάτι της ανεργίας. Νομίζω ότι όλες αυτές οι κινήσεις που έχουν γίνει τόσο από το δίκτυο όσο και από όλες τις υπόλοιπες συλλογικότητες είναι ένα πολύ θετικό δείγμα. Πρέπει να γίνεται ένας διαχωρισμός σε σχέση με το πώς τέτοιου είδους μερικά οικονομικά αιτήματα όπως μπορεί να είναι το ότι δεν θέλω 400, θέλω 500 ευρώ. Το ότι θέλω το διάλειμμά μου να είναι 20 λεπτά και όχι 10. Το ότι, ότι θέλω να κάθομαι όταν δεν έχει δουλειά το κατάστημα και δεν χρειάζεται να εξυπηρετήσω έναν πελάτη. Έχει σημασία όλα αυτά τα αιτήματα για να μην μένουν ορφανά, να μπορούν να ξετυλίγονται μέσα σε αυτόν τον κόσμο, συγκροτώντας αυτό που θα αποτελέσει και τη μαγιά για να συγκροτηθεί ο κόσμος και να βγει στο δρόμο, να μπορέσει να αποτελέσει πραγματικά να βάλει κάποια αναχώματα σε αυτό που κωδικοποιείται προς το παρόν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ποιος μην έχει περάσει ακόμη. Και έχει σημασία το πώς
βλέποντας αυτά τα χαρτογράφητα νερά, θα μπορέσουμε να πειραματιστούμε, να μπούμε σε αυτά τα χαρτογράφητα νερά και τελικά να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας ως συλλογικότητες στην επισφάλεια και την ανεργία, να βάλουμε το λιθαράκι μας για να μπορέσουμε να τα χαρτογραφήσουμε και τελικά να παίξουμε το ρόλο που μας καλεί η ιστορία να παίξουμε. Αυτά.